Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε 5η 22 του μηνός, 22 Φεβρουαρίου 2018. Ξεκινάμε, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Χρήστος Κιώσης, για όλα τα θέματα που αφορούν τον Ηρακλή σε οποιοδήποτε τμήμα και άθλημα. Σήμερα θα έχουμε κοντά μας τον φίλο μου τον Χαρίλα, ο Χαρίλος Χαρίτων θα μας συντροφεύσει με το δικό του καθιερωμένο ιδιαίτερο σχόλιο μία φορά την εβδομάδα. Τουλάχιστον. Το μία φορά, τουλάχιστον το διατηρούμε. Τρόπο επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Θυμίζουμε το SMS έχει χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και το mail μας είναι ανοιχτό για οτιδήποτε θέλετε εσείς. blue-libero-papaki-yahoo.gr. Πάντα κοντά μας το καφεμάγαζο, εξαιρετικό, θα μπορείτε να το επισκεφτείτε και μέσω της έκθεσης Dead Rob, 24 με 26 Φεβρουαρίου, στο περίπτερο 10, στο stand 4, να απολαύσετε τα πάντα. Όταν λέμε τα πάντα, τα πάντα. Και καφέ βέντο έχουμε, εσπρέσο βέντο και ελληνικό καφέ και φίλτρου, και σοκολάτα με 8 γεύσεις τσοκολάβ και ροφήματα και τσάγια βοτάνων μαολί, όλα αυτά στο καφέ μάγαζο. Στο ποδόσφαιρο είχαμε ανακοινώσεις σήμερα. Κατά κάποιο τρόπο αναμενόμενη αυτή η εξέλιξη για τους γνωρίζοντες και για όσους τέλος πάντων ασχολούνται με την καθημερινότητα του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του ανακοινώνει ότι προχώρησε στη λύση συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Αντώνη Αθανασίου κατόπιν της απολογίας του για πειθαρχικά παραπτώματα. Το ΔΣ τον ευχαριστεί για την προσφορά του και του εύχεται καλή συνέχεια, αλλά όπως έχει τονίσει η απαράβατη γραμμή στα θέματα πειθαρχίας αλλά και σεβασμού του Συλλόγου, είναι όρος αδιαπραγμάτευτος για όλους όσους το απαρτίζουν το τμήμα. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του ανακοινώνει ότι προχώρησε σε επιβολή χρηματικού προστίμου στον Παντελή Αθανασίου για ανάρμοστη συμπεριφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θυμίζω πάνω σε αυτό το κομμάτι ότι το ποδοσφαιρικό τμήμα έκανε και κάτι αντίστοιχο πριν μέρες με την περίπτωση του Τρίφωνα Γιούδα. Ο Αθανασίου βέβαια, ο Αντώνης δεν συνεχίζει την ομάδα, ο Παντελής συνεχίζει με πρόστιμο όπως και ο Γιούδας είχε τιμωρηθεί με αποχή απουσία από τις προπονήσεις. Χαρίλα μου, τι κάνεις? Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλους. Καλά, τι κάνετε? Δεν έχει στείλει κανείς μήνυμα ακόμα, οπότε μπορείς να τους προλάβεις. Ναι, ναι, καλησπέρα σε όλους ξεχωριστά. Θανάσης, Μπασκετόφατσα, Ποδοσφαιρόφατσα, ναι. Η Νατάσα, ναι. Η Μαριλίζα, Ναι, 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 ναι. Τι άλλο έχουμε? Ηλέκτρα. Ηλέκτρα, ναι, είδες, το ξεχνάω συνέχεια. Γιατί την Ηλέκτρα την ξεχνάς, γιατί? Την περασμένη φορά είχα ξεχάσει τη Μαριλίζα, τώρα... Μαρία. Πάρα πολύ ωραία. Βαγγέλη. Βαγγέλης εξαιρετικός, δεν το συζητάμε. Πολυσχηδής και πολυπράγμων. Τι κάνεις, είσαι καλά? Καλά, καλά. Με αυτό που λέγες πριν, όντως ήταν γνωστός στους παρικούντες στην Κενόλευκη Ιερουσαλήμ, διότι με τους συγκεκριμένους δύο παίκτες που τιμωρήθηκαν με διαφορετικό τρόπο ο καθένας σήμερα, υπήρχαν προβλήματα και... Θεματάκια όπως τα λέμε. Ναι, θεματάκια. Θεματάκια όπως λέμε και στις εταιρείες, στα οικονομικά των εταιριών και με τη χρήση του Σάκη Αναστασιάδη. Υπό τη χρήση του Σάκη Αναστασιάδη, δηλαδή όταν ήταν προπονητής ο Σάκης Αναστασιάδης. Υπήρχαν προβλήματα, το ένα από τα δύο τελείωσε δραστικά, το άλλο επιχειρείται η διαδικασία της νουθεσίας. Νουθεσίας. Για έναν πολύ, 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 πολύ συγκεκριμένο λόγο επελέγει. Ο φίλος ο Αστέρης γράφει: Γεώργιε, πες μας τι έκαναν οι Αθανασίου. Νομίζω και η ανακοίνωση το καταγράφει και εσύ μόλις τώρα το είπες. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο ένα. Είναι, πώς να το πω, θεματάκια όπως είπα πριν. Όταν... Έχω μία εντός εισαγωγικών ποδοσφαιρικά παραβατική συμπεριφορά. Σε κάλυψε. Μπράβο. Εγώ έχω καλυφθεί το φίλο, δεν ξέρω, που μας ακούει, ναι. Και έστειλε το mail του. Εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα... Για τον οποίο νουθετείται σε αυτή τη φάση ο Παντελής, είναι ότι υπάρχουν και κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες στο ρόστερ, έτσι. Σωστά. Να το πούμε έτσι και να το αφήσουμε εδώ. Ναι, γιατί δύο, πώς το λένε, δύο θα ήταν too much.
Too much και ιδίως στη θέση στην οποία αγωνίζεται ο Παντελής. Οι πολλοί ποδοσφαιρικοί καταλαβαίνουν τη διαφορά της θέσης στην οποία αγωνίζεται ο Παντελής με τη θέση στην οποία αγωνιζόταν ο Αντώνης. Έχει διαφορά, έχεις δίκιο. Δεν είναι το ίδιο. Έχει διαφορά γιατί αν λάβουμε υπόψη μας ότι σε αυτή τη θέση που αγωνίζεται ο Αντώνης τώρα η ομάδα από την Κυριακή και μετά θα έχει ακόμη μία βασική και αναντικατάστατη ενίσχυση, καταλαβαίνεις ότι ήταν πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο πρόχειρο το πρόβλημα να κοπεί από τη ρίζα του. Τώρα, επειδή ο φίλος προφανώς ζητάει λεπτομέρειες, δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Ναι, κατάλαβες και αυτό που σου είπα πριν, γιατί 100%. Κατάλαβα ότι δεν. 100%. Αλλά δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες το αν πήρε ένας ποδοσφαιριστής το κινητό και έγραψε κάτι στο Facebook ή στο Instagram ή οτιδήποτε άλλο. Ανάρμοστη συμπεριφορά, πειθαρχικό παράπτωμα, τελειώνει αυτή η ιστορία. Όχι, και... όχι. Αυτό αναφέρεται για τον Παντελή, αναφέρεται ναι, από την ανακοίνωση. Για τον Αντώνη είναι. Για τον Αντώνη γενικά υπήρχαν κάποια προβληματάκια, όπως λένε, εντάξει. Πάλι έχει να κάνει με τη συμπεριφορά του, έτσι. Που... συμπεριφορά, αλλά δεν νομίζω ότι τον κατηγορούν για τα social media. Όχι, που όχι. Γνωρίζουν, του, τον κατηγορούν του Παντελή για... γράφει ανακοίνωση για ναι, social media. Ναι, ναι, ναι. Αλλά όπως και να έχει, τουλάχιστον και με τον Γιούδα και με τις δύο περιπτώσεις αυτών των ποδοσφαιριστών, δείχνει το ποδοσφαιρικό τμήμα ότι δεν τα προσπερνά. Ούτε θα δώσει, ναι, απλώς, ούτε απλώς θα δώσει καμιά 30 ευκαιρία. Κατηγορούν. Οι γνωρίζοντες απλώς μιλούν για πιο αργά αντανακλαστικά στην υπόθεση ναι, των αδελφών Αθανασίου, καθώς υπάρχει η μαρτυρία της περίπτωσης του προηγούμενου προπονητή, ο οποίος το είχε επισημάνει το πρόβλημα από τις αρχές της μεταγραφικής σωστά, περίοδου. Ναι. Σωστά. Το είχε εντοπίσει. Το όποιο πρόβλημα, εν πάση περιπτώσει. Όπως απλώς, και να έχει... θα το επαναλάβω τώρα για να γίνω πιο σαφής. Ναι. Στη θέση του Αντώνη Αθανασίου υπάρχει μία πρωτοκλασάτη ενίσχυση από την Κυριακή, θα υπάρξει. Με δελτίο. Περίπου στη θέση που μπορεί να παίξει και στη με θέση. Με δελτίο επιτέλους, ναι. Αυτή με δελτίο, ναι, ενώ στη θέση του Παντελή Αθανασίου οι επιλογές δεν είναι πάρα πολλές, οπότε έχει μία δεύτερη ευκαιρία που λέμε ο Παντελής να είναι όλα καλά και να βγει η χρονιά όμορφα και ωραία. Και στις τέσσερις περιπτώσεις, τις βάζω όλες μαζί, να με συγχωρέσεις, τις τσουβαλιάζω λίγο τώρα, δεν είναι σωστό. Και στην περίπτωση του Αναστασιάδη, και στην περίπτωση των αδερφών Αθανασίου, και στην περίπτωση του Γιούδα, εγώ εξακολουθώ και λέω αυτό που έχεις πει και πρόσφατα, έχεις γράψει πρόσφατα σε κείμενό στο Blue Arena, ότι πάνω απ' όλα είναι η ομάδα. Ότι παίχτες έρχονται και φεύγουν, προπονητές έρχονται και φεύγουν, διοικήσεις έρχονται και φεύγουν, η ομάδα είναι η ομάδα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι. Καλά, λάθη γίνονται. Δίνουμε άφεση αμαρτιών και ελεύθερο λάθος και λαθών στη διοίκηση. Όχι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν αλλά... σημαίνει ότι η διοίκηση να κάνει τη μια κουτουράδα πίσω από την άλλη και εμείς θα λέμε συνέχεια πάνω απ' όλα η ομάδα. Θα λέμε και τα δύο. Θα λέμε και τα δύο. Ναι, μέχρι εδώ τώρα. Αλλά δεν χρειάζεται παραπάνω. Εγώ Χαρίλα μου, θα πω τώρα την αγαπημένη σου λέξη. Εγώ το τέντομα δεν μπορώ. Ναι. Δεν μπορώ το τέντομα. Δηλαδή, ναι, όχι τώρα να μην το τεντώσουμε. Αυτό που έγινε 3-4 μέρες για τον προπονητή, να είναι καλά ο άνθρωπος, τον Αναστασιάδη, ναι. Όπως είχε γίνει με τον Στεφανή, όπως είχε γίνει ξέρω εγώ, με κάποια άλλη περίπτωση, δεν είναι καλό. Δηλαδή, βγάζουμε τα ματάκια μας μόνοι μας. Τρωγόμαστε μεταξύ μας, μαλώνουμε στα ναι, Facebook ναι, ναι, ναι. Το ένα, το άλλο. Ενώ τι πρέπει να κάνουμε, να πάμε στο γήπεδο και να συνεχίσουμε. Κοίταξε, ο καθένας ότι οφείλει ή πρέπει ή. Δεν είναι άσχημο να καταθέσει αυτοστιγμή την άποψή του. Είναι γεγονός. Αλλά δεν πρέπει αυτό που λέει να το τεντώνουμε. Σεβαστό. Αλλά το τέντομα και να... Να πει ρε παιδί μου, εγώ δεν συμφωνώ γιατί τον έδιωξε αυτό. Σεβαστό. Απόλυτα. Και την επόμενη στιγμή να μην το συνεχίσει. Εντάξει. Απόλυτα. Αλλά όχι το να μαλλιοτραβιόμαστε. Όχι μέχρι την Παρασκευή να πάμε με αυτό γιατί θα πω μια χαζομαρούλα τώρα, μια κρυάδα. Αν δεν το καταλάβαμε την Κυριακή έχουμε αγώνα, και πρέπει φυσικά η ομάδα μετά τις πληγές που άνοιξε το Σάββατο να επιστρέψει στις... Και νέο προπονητή έχουμε. Στις νίκες. Και νέο προπονητή έχουμε. Θα πρέπει να επιστρέψει στις νίκες. Μπορεί η Νάουσα να φαντάζει ένα μέγεθος διαχειρίσιμο, αλλά να δούμε και αν είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση μέσα στην ομάδα με όλα αυτά που έγιναν από το Σάββατο και έπειτα. Και να ηρεμήσει λίγο και η ομάδα. Και ενδιαφέρον και ο Μπαξεβάνος πώς θα είναι. Έτσι, τι θα ναι, δείξει. Να την βοηθεί. Δεν δίνω εγώ σημασία σε αυτό το πράγμα, Γιώργο. Δεν, τι θα προλάβει τέλος πάντων, αν προλάβει. Ναι, δεν θεωρούσα ότι το ζήτημα είναι ο προπονητής. Εφόσον επιλέγει η διοίκηση, ήξερε πολύ περισσότερα από εμάς. Το επέλεξε αυτό, το έκανε. Κατά την ταπεινή εκτίμησή μου, το έκανε σε άκερο χρονικό σημείο και με άκερο τρόπο και με άκυρο τρόπο.
μπορούσε να το κάνει πολύ νωρίτερα, εφόσον αυτό που λένε, που λέει ο λαός, που ποτέ δεν το κατάλαβα ως έκφραση, αλλά επειδή συνεννοούμαστε με αυτή την έκφραση, εφόσον δεν τέριαζαν τα χνότα τους, εφόσον δεν τέριαζαν τα χνότα τους της διοίκησης με τον Σάκη Αναστασιάδη, και αυτό όπως προέκυπτε από το ρεπορτάζ ήταν γνωστό πάρα πολύ καιρό και δεν έγινε τώρα με τον αγώνα με τον Μακεδονικό. Έπρεπε αυτή η συνεργασία να τελειώσει από νωρίς, και όχι τον άνθρωπο λες και είναι ένας άγνωστος στον Ηρακλή, λες και δεν προσέφερε να τον φέρνεις στην δυσάρεστη θέση να τον απολύεις ουσιαστικά μετά από ένα δυσάρεστο αποτέλεσμα μετά από τόσο καιρό. Δηλαδή χτυπάει άσχημα. Δεν χρειαζόταν. Νομίζω είχαν, τα έχουμε πει πολλές φορές και μαζί εκτός αέρα, είχαν δύο και να σου πω και κάτι έντιμο και ξεκάθαρο, ρε Γιώργο, με συγχωρείς κιόλας, γιατί το σκέφτηκα και αυτό. Ότι όταν ανέλαβε ο Σάκης Αναστασιάδης, δεν υπήρχε συγκεκριμένη διοίκηση στα, το ποδοσφαιρικό Ηράκλειο, δεν είχε συγκροτηθεί. Μπορούσε κάλλιστα μετά από κάποιες αγωνιστικές να πήγαιναν οι άνθρωποι της διοίκησης και να λέγανε, ξέρεις Σάκη, έχεις δίκιο, ανέλαβες, υπήρχε μόνο γάμα σίγμα τότε εκείνη τη στιγμή. Όπως θέλουμε να δομήσουμε την ομάδα και να κάνουμε την προσπάθειά μας, θέλουμε να το, να το κάνουμε από την αρχή, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Και θέλουμε να επιλέξουμε και τον προπονητή. Φίλοι θα είμαστε, εντάξει, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι είναι σκληρό, αλλά είναι μεγάλη προσπάθεια, δεν θέλουμε να τη ρισκάρουμε. Θέλουμε εμείς να κάνουμε επιλογή του προπονητή. Να τελειώσει εκεί το ζήτημα νωρίς. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε μέχρι τώρα και να περιμένουμε να χάσουμε από τον, από τον Μακεδονικό ή κάτι πολύ ωραίο που είπες εσύ off the record σε, okay, on the record, σε από τις πολλές συζητήσεις, ότι κάντε στο Λαγκαδά εν πάση περιπτώσει. Και με την καρίτσα θα μπορούσε. Και με την καρίτσα. Κάντε λίγο νωρίς. Μην το κάνεις τώρα και μην περιμένεις μετά από μια σειρά αποτελεσμάτων από τα Χριστούγεννα και μετά θετικών, δηλαδή τρένο ξαφνικά να το κάνεις. Χτυπάει άσχημα, δεν σπρετώσει. Ίσως και να είναι λάθη παραγωγικής απειρίας αυτά τα πράγματα, τα αφήνουμε το πίσω. Αν είναι λάθος ή σωστό, βέβαια, εγώ θα κάνω πάλι το δικηγόρο, θα φανεί στο αποτέλεσμα, έτσι, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, το αποτέλεσμα μας ενδιαφέρει. Λεβέντη μου, δεν ισχύει αυτό το πράγμα, το ακούω από πολλούς, το ακούω από πάρα πολλούς αυτό το πράγμα. Κατά την ταπεινή μου άποψη δεν ισχύει αυτό το πράγμα, διότι το αποτέλεσμα κατ' εμέ, κατά την ταπεινή μου σου λέω, κατά την ταπεινή άποψή μου, στο ξαναλέω, στο επαναλαμβάνω, το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο και με το Σάκη Αναστασιάδη και με το Σπύρο Μπαξεβάνο. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός. Μήπως... Δηλαδή η ομάδα θα τα κατάφερνε, πιστεύω. Ναι, εγώ. Μήπως φοβήθηκαν ότι δεν θα τα καταφέρει με το συγκεκριμένο προβλητή. Έπρεπε, κοίταξε. Μήπως ήταν, να λέμε τα πράγματα ήταν όπως αφορμή είναι. Και όχι αιτία. Αν και είχα, το ξαναλέω, έχει τελειώσει το θέμα. Μέσα από την ομάδα, από συναδέλφους που ασχολούνται εντατικά με το ρεπορτάζ της ομάδας, ότι είχαν παράπονα από τον προπονητή. Με λίγα λόγια, δεν θέλανε τον προπονητή. Θέλανε να κάνουν μια δική τους επιλογή. Ας το τελείωναν νωρίς. Εν πάση περιπτώσει, τελείωσε τώρα. Τελείωσε αυτό το πράγμα, προχωράμε. Αυτό ακριβώς. Πορευόμαστε. Αυτό ακριβώς. Και νομίζω ότι πάρα πολύ ντόρωσε. Πάρα πολύ. Ναι. Και στο τέλος τέλος είναι δικαίωμα κάθε διοίκησης να επιλέγει τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται. Σωστά. Σωστά. Εγώ κρατάω την ατάκα όλων, γιατί συναντηθήκαμε πρόσφατα στην παρουσίαση του κυρίου Σπύρου Μπαξεβάνο, ότι αυτό που κάναμε το κάναμε για το καλό της ομάδας. Θεωρώ δεν αμφιβάλλει κανένας ότι αυτό είναι το καλό της ομάδας. Αν πίστευαν ότι με το Σάκη Αναστασιάδη η ομάδα θα έβγαινε οπωσδήποτε, ενώ με το Σπύρο Μπαξεβάνο υπάρχει περίπτωση η ομάδα να μην ανέβει, δεν θα προχωρούσαν σε αυτή τη λύση, γιατί θα παγίδευαν και τους εαυτούς τους. Απλή λογική είναι, ρε φίλε. Ναι, ενώ δεν το είδανε προσωπικά. Δηλαδή, εγώ συμφωνώ με όσα λες, αλλά δεν το είδανε, δεν το γουστάρουμε αυτόν και δεν θα ανέβουμε με αυτόν. Έτσι το είδανε, έτσι το αποφασίσανε, με το φτωχό με το μυαλό, έτσι, δεν μπορώ να μπω στη λογική τους. Απλά εμένα προσωπικά, επειδή ο καθένας την άποψή του λέει, με πείραξε πάρα πολύ όλο αυτό που έγινε 4 μέρες και έβλεπα Ηρακλειδίδες να μαλώνουν μεταξύ τους. Αυτό δεν ήταν ωραίο. Δεν ήταν ωραίο. Καθόλου ωραίο. Και εκεί που ήμασταν καβάλα στάλογο, με 4 και 3 και το ένα και το άλλο, όλο αυτό έφερε τόσο τρομερή αναστάτωση. Γιατί πάντα στον Ηρακλή να γίνεται αυτό το πράγμα, όπως και η ισοπαίδωση για τον νέο προπονητή, επίσης δεν την καταλαβαίνει.
Επίσης δεν την καταλαβαίνω. Και θυμάσαι τα παραδείγματα πώς, τι έγινε όταν ήρθε ο Νίκος Παπαδόπουλος, τι έγινε όταν ήρθε ο Σάββας Παντελίδης, τι έγινε όταν ήρθε ο Σαραμαντάς ως παίκτης από τον Πανηλιακό. Θυμάσαι την πινελίκη υπήρχε στα social media. Γιατί δεν τους ξέραμε, όπως και αυτόν δεν τον ξέρουμε. Δεν τον ξέρουμε ενώ δεν τον έχουμε δει στον Ηρακλή. Και δυστυχώς, τα ισοπεδώνουμε όλα. Τέλος πάντων, πάλι δική μου άποψη είναι, προχωράμε. Όπως και ότι έχουμε δει πολύ κόσμο να είναι πραγματικά έμπλεος σε πελάγι ευτυχίας, θεωρώντας ότι όταν ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Σάκη Αναστασιάδη, ο επόμενος προπονητής που θα έρθει θα είναι επίπεδου Super League. Γι' αυτό το είπα. Προφανώς δεν έχουν αντιληφθεί ότι η ομάδα αγωνίζεται σε τεχνική κατηγορία, έτσι. Ούτε καν το δεύτερο που κυκλοφόρησε μετά την απόλυση του Σάκη Αναστασιάδη δεν μπορούσε να ισχύσει και δεν μπορεί να ισχύσει. Όπως το να ο προπονητής που θα ερχόταν τώρα να είναι εγγυημένα αυτός ο οποίος θα κουτσάρει την ομάδα και στη Football League, αν και εφόσον όλα πάνε καλά και ανέβει. Ούτε αυτό μπορεί κανείς να το εγγυηθεί. Μα είναι σαν να προτρέχουμε. Φυσικά. Ξέρουμε ποιος θα είναι ή ποιοι θα είναι ο μεγαλομέτοχος ή η μεγαλομέτοχη του χρόνου. Ξέρουμε ποιοι θα είναι στη διοίκηση που θα επιλέξει ο μεγαλομέτοχος ή η μεγαλομέτοχη του χρόνου. Όχι, βέβαια. Πώς μπορούμε να ξέρουμε και να πούμε, να εγγυηθούμε ότι ξέρεις, Σπύρο, εσύ που ήρθες τώρα θα είσαι και προπονητής στη Football League. Μπορεί, δεν αμφιβάλλω, δεν αντιλέγω, η παρούσα διοικητική κατάσταση, επειδή έχει φιλοδοξίες και αγαπάει την ομάδα, να θέλει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον, να λέει ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ανθρώπων με τους οποίους και τώρα συνεργάζομαι υπό την ιδιότητα του χρηματοδότη, να γίνουν, να μετατραπούν αυτοί, να μετασχηματιστούν σε μεγαλομέτοχοι, σε μεγαλομετόχους στην ΕΑΠΑΕ. Οπότε και εμείς να συνεχίσουμε ως διοίκηση. Μπορεί να υπάρχει αυτή η φιλοδοξία ή αυτή η ελπίδα, εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν είναι τίποτα σίγουρο. Δεν είναι τίποτα σίγουρο. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι θα είναι και ο προπονητής στην επόμενη περίοδο. Ας πάμε με το καλό, ας δούμε τι διοικητική κατάσταση θα υπάρχει τότε και θα δούμε με τον προπονητή. Ας ανέβει η ομάδα πάνω απ' όλα, γιατί και αυτό πραγματικά, δηλαδή, εντάξει, ξέρουμε ότι είμαστε οι καλύτεροι. Είναι αυτό που είπα πρώτα απ' όλα. Αυτό είπα πρώτα. Ναι, το τονίζω εγώ ξανά. Το τονίζω ξανά. Ότι, okay. Μην. Κάνουμε κακό, το είπα προχθές στο μονόλογό μου εδώ. Κάνουμε κακό στην ψυχική μας υγεία για ακόμη μια φορά. Όχι, εσύ Γιώργο, εγώ επιμένω ότι κάνουμε κακό και εν ώψη της Κυριακής. Και η ομάδα, δηλαδή, είναι πρώτη, έτσι. Όχι. Κάνουμε κακό και εν ώψη της Κυριακής. Μην το θεωρούμε ότι είναι μηχανές, ότι είναι ρομπότς και οπωσδήποτε θα πάρουν την νίκη επειδή τέτοια παιχνίδια τα καθαρίζουν. Πώς λέμε στο μπάσκετ, μέχρι στιγμής όσο και κακοί να ήμασταν και να κάναμε κάτι αδόκητες ήττες, τις υποδέστερες ομάδες μέσα έξω βρίσκουμε τρόπο και τις καθαρίζουμε. Επειδή λέμε το ίδιο και για το ποδόσφαιρο, δηλαδή στο Καφτατζόγλιο βρίσκουμε τρόπο και τους καθαρίζουμε, να είμαστε σίγουροι. Η ομάδα πέρασε από μια πληγή, πέρασε από μια κατάσταση σοκ. Ας τη βοηθήσουμε να πάρει την. Εγώ σου λέω, μπορεί να κερδίσει και 5-0 την Κυριακή. Δεν αντιλέγω. Αλλά ας τη βοηθήσουμε να το κάνει και ας αφήσουμε πίσω όλα αυτά που συνέβησαν. Αυτό ακριβώς. Με το να το τεντώνουμε και να γίνεται ο χαμός που γίνεται στο διαδίκτυο, ναι, δεν βοηθάμε καθόλου. Και αν θέλεις και την προσωπική άποψή μου, που λες και εσύ λες προσωπικές απόψεις. Ο συγκεκριμένος προπονητής είναι ένας πάρα πολύ κλασικός, να το πω έτσι, ένας κλασικός, όχι πάρα πολύ, παίρνω πίσω το πάρα πολύ. Ένας κλασικός προπονητής ΒΓ εθνικής με εμπειρίες και πολλές παραστάσεις. Σωστά. Ναι. Δηλαδή δεν μπορούσες να περιμένεις κάτι άλλο στην συγκεκριμένη κατηγορία. Και θυμάσαι την ατάκα του Παύλου Μηροφορίδη. Ναι, όχι μόνο την ατάκα, αλλά και την πολιτική του, ότι σε κάθε κατηγορία που βρίσκεται κανείς παραγωγικά, θα πρέπει να ετοιμάζει ανάλογη ομάδα με ανάλογα στελέχη. Που θα ξέρουν τις κατηγορίες. Ναι, που δεν θα παρασύρονται από το ναι. Που δεν θα παρασύρονται από το όνομα, ότι σώνει και καλά επειδή είμαι στον Ηρακλή ή στον Άρη ή οπουδήποτε αλλού, πρέπει να φέρω τον Μαραντόνα γιατί λέγομαι Ηρακλής. Όχι, δεν θα φέρω τον Μαραντόνα, θα φέρω τον παίχτη που μου είναι καλός για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Που δεν θα είναι μπλαζέ, που θα φέρει στελέχη τα οποία και ποδοσφαιρικά και τεχνικά στελέχη
τα οποία δεν θα απορούν με αυτά που θα βλέπουν στην κατηγορία, αλλά θα είναι έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουν. Ναι, είναι λογικό. Οπότε ας ηρεμήσουμε όλοι, ας δούμε τον αγώνα και από εκεί και πέρα βλέπουμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Είναι 6 στάσεις τώρα μέχρι θα να δούμε τι μπορεί να γίνει. Θα σου το πω και εντός αέρα. Ναι. Ότι πέρα το ότι αφήνω το, τη νίκη του Ηράκλη την Κυριακή, ότι στα επόμενα 2 παιχνίδια ο Άρης Παλαιοχωρίου δεν θα πάρει 6 βαθμούς. Ναι, μου το εξήγησες και το θεωρώ όχι απίθανο, να το πω έτσι, με σχήμα λιτότητος να το θέσω, όχι απίθανο, δεν το θεωρώ, αλλά ο Ηρακλής δεν πρέπει να υπολογίζει σε αυτό. Όχι. Όχι, εγώ δεν το λέω για να υπολογίζω. Γιατί ο Ηρακλής πριν το Μακεδονικό είχε ένα πλεονέκτημα που τον ήθελε να μην θέλει αποτέλεσμα καν στο παιχνίδι του Παλαιοχωρίου. Ναι. Γιατί εκεί μέσα μπορεί να πέσουν διάφορα πράγματα, να επισταθούν παράγοντες και παράμετροι, οι οποίες θα είναι καταλυτικές για την εξέλιξη του αγώνα και το τελικό αποτέλεσμα. Δυστυχώς δεν έχει αυτή την πολυτέλεια μετά το αγωνιστικό, το βαθμολογικό ατόπιμα στην Πολύχνη. Mm. Και πλέον ο Ηρακλής θέλει αποτέλεσμα και εκεί. Αλλά για να φτάσει μέχρι εκεί θα πρέπει να παίρνει νίκες. Να παίρνει νίκες στα επόμενα παιχνίδια, οπότε ας δώσουμε όλη θετική ενέργεια για να έρθει μια πρώτη νίκη στην Άουσα και μετά βλέπουμε τι γίνεται. Και μόνο θετική ενέργεια. Και μόνο ακριβώς. Θετική ενέργεια. Και ξέρεις τώρα ότι πρέπει να πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα που μου λέει ο Χρήστος και ότι είναι κομψό. Έχει δίκιο και του υποσχέθηκα ότι ναι. Θα πάμε σε 5 λεπτό διάλειμμα και 30 και έχει πάει και 33. Έχει δίκιο. Άρα σε 4 λεπτά πόσο κρατάει. Σε 4 ακριβώς. 4 μου λέει. 4 μου λέει. Δίνω και ένα από μένα ρε δώσε παιδί μου. Δώσε και ένα μπόνους. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Παρέα με το καφέ μάγαζο. Ο Χαρίλος είναι εδώ. Χαρίλε. Εδώ είμαι. Γουατεμάλα, Αιθιοπία ή Κολομβία? Κολομβία είχαμε πει την περασμένη φορά, Αιθιοπία να χτυπάνε τα ταμ-ταμ. Καφέ βέντο εσπρέσο τώρα? Τουλάχιστον. Ή ελληνικό καφέ? Όχι, όχι. Ή φίλτρου? Όχι, όχι, όχι. Ή σοκολάτα τσοκολάβ με 8 γεύσεις? Εσπρέσο. Ή τσάγια βοτάνων μαολί? Α, ό,τι καλύτερο είναι αυτό, αλλάζω. Αλλάζεις, ε? Μαολί, ναι. Μαολί. Άμα έχεις μαολί. Εντάξει. Καφεμάγαζο πάντως. Καφεμάγαζο. Με τα χίλια δεν το συζητάμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ. Παρέα με τον φίλο μου τον Χαρίλα. Νομίζω το ποδόσφαιρο το εξαντλήσαμε τώρα. Θα σου δώσω πάσες τώρα. Το περίμενε. Περίμενε θετική, γιατί... θετική αύρα από την Κυριακή να επανέλθουμε στα καλά αποτελέσματα. Τους έχεις τρελάνει όλους τώρα που τους προλαβαίνεις. Διότι έστειλε η Νατάσα. Έστειλε μπράβο, η Μαριλίζα. Τι ωραία. Έστειλε ο Θανάσης που λέει: γεια σου, Χαρίλα, εμπασκετόφατσα. Έχετε την καλησπέρα από την ανιψιά μου τη Μαρία. Μια οικογένεια είμαστε άλλωστε. Να είναι καλά, να είναι καλά. Μας ακούνε και από την κυανόλευκη Ισπανία. Ναι. Να μην πούμε και εκεί χαιρετίσματα. Βέβαια, πίνουν και ωραία σανγρία εκεί πέρα. Ισπανικά, ξέρεις να το πούμε στα ισπανικά? Όχι. Ε. Όχι, ρε, τι να ξέρω. Τίποτα. Hello Spain, δηλαδή να πούμε ένα τέτοιο. Τώρα τι να το πει στα αγγλικά για την Ισπανία. Ξέρω εγώ. Στον φίλο που στέλνει ξανά mail και με ρωτάει το πρώτο σκέλος του μηνύματος του. Φυσικά φίλε μου και δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Δεν θα το διαβάσω και να με συγχωρέσεις γι' αυτό, γιατί πρώτον δεν το γνωρίζω. Δεύτερον, για να πω κάτι τέτοιο που μου λες, γιατί είναι τελείως παρασκηνιακό αυτό που μου γράφεις, θα πρέπει να μπορώ και να το αποδείξω. Και πολλές φορές ο κόσμος ρωτάει πράγματα που ακούει, που κάποιος τους έχει σφυρίξει, που έμαθε από εδώ, έμαθε από εκεί, δεν ξέρω αν ισχύει, αν είναι ράδιο Αρβίλα ή οτιδήποτε άλλο, και ρωτάει εμάς να του πούμε αν ισχύει. Και να το ξέρουμε και να του πούμε ναι, ισχύει, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, όταν είναι κάτι τόσο παρασκηνιακό, να το αποδείξουμε κιόλας. Γιατί εμείς θα κληθούμε να αποδείξουμε αυτό που λέμε και όχι ο φίλος που μας στέλνει το μήνυμα. Εύχομαι να σεβαστείς αυτό που λέω. Επίσης λέει, θέλουμε σχολιασμό για τον Δαρίο από τον Χαρίλα. Έλα, σου την έδωσα την μπάσα τώρα. 100%. Θέλει 100%. Δαρίο, 100%. Δαρίο θέλει. Σχολιάσουμε, ναι. Θέλει Δαρίο.
απέδειξε το παιδί από την πρώτη του εμφάνιση, γερό να είναι, όλα να πάνε καλά, ότι η τέχνη δεν ξεχνιέται αφενός και αφετέρου μολονότι είναι αθλητικά απορριθμισμένος, αυτόν τον κομψό τρόπο βρήκα να το εκφράζω, εμφανώς απορριθμισμένος αθλητικά, σε επίπεδο τεχνικής δεν είναι καθόλου απορριθμισμένος. Έχει αυτήν την έκρηξη, αυτό το εξαιρετικό φαρμακερό σουτ, τις διεισδύσεις, την ικανότητα στο σκοράρισμα. Δηλαδή, με συγχωρείς, αλλά δεν νομίζω ότι 13 πόντι σε 19 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα συμμετοχής στον πρώτο αγώνα με το καλημέρα, δηλαδή της παρουσίας σου στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας, όταν σε όλο το 2017 και ό,τι έχουμε διαδράμει από το 18, δεν μπορείς να βρεις επίσημο παιχνίδι στο οποίο να έχει αγωνιστεί. Έτσι δεν είναι? Πώς το λες εσύ, μια χαρά. Μια χαρά είναι. Ναι. Μια χαρά είναι και πιστεύω ότι πραγματικά προσεχώς καλύτερα. Διότι το παιδί αυτό, από ό,τι γνωρίζω, κάνει ειδικό πρόγραμμα με τον γυμναστή της ομάδας, το οποίο δεν προσβλέπει μόνο στο να αποκτήσει φυσική κατάσταση, αλλά να χάσει και κιλά. Είναι πολύ πιο επιβαρημένος αυτό το διάστημα από τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, γιατί τρέχει να τους φτάσει σε επίπεδο αγωνιστής φυσικής κατάστασης. Και με όλα τα αυτά δείχνει ότι την τέχνη του δεν την έχει χάσει. Δηλαδή περιμένω προσεχώς καλύτερα και μου αρέσει που, ταπεινή εκτίμηση, μου αρέσει που ο προπονητής προσπαθεί να τον μπολιάσει ως δίδυμο με τον Γιάννη Γκαγκαλούδη. Δηλαδή στην θέση που η ομάδα πραγματικά, κυριολεκτικά πονούσε. Μπορεί να λέγαμε τώρα κακά τα ψέματα, Γιώργο, μπορεί να λέγαμε ότι θέλουμε έναν περιφερειακό που να γράφει στις δύσκολες στιγμές και ιδίως να γράφει από μακριά, αλλά δεν θέλαμε έτσι ξεκάρφωτα έναν περιφερειακό. Ο περιφερειακός είναι και ο playmaker, ο περιφερειακός είναι και ο small forward. Όχι, κατά βάση θέλαμε ένα διάρρη. Και βλέπω ότι ο Λεφές Χατζηκυριακίδης προσπαθεί να τον καθιερώσει σε αυτή τη θέση. Είναι γνωστό ότι ο Δαρίος, που λέει και ο Θανάσης, είναι combo guard, τις έχει και τις δύο τις θέσεις. Δεν το είπε ο Θανάσης, άλλος φίλος το στείλει. Άλλος φίλος το είπε, συγγνώμη, επειδή είναι μπασκετόφατσα ο Θανάσης, γι' αυτό το είπα, ναι. Συγγνώμη, παρασύρθηκα. Δεν πειράζει, σε συγχωρώ. Ναι. Και πολύ καλά κάνει ο προπονητής, κατά την άποψή μου, που τον προσπαθεί να τον καθιερώσει σε αυτή τη θέση, σιγά σιγά. Δεν χρειάζεται βία, να βοηθάει. Τώρα ο Ηρακλής έχει το πρώτο από τα δύο πολύ καθοριστικά με το βλέμμα στα play-offs παιχνίδια που έχει να δώσει και στα οποία θα πρέπει να πάρει και σκορ, όχι μόνο την νίκη. Το Σάββατο, δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει κάποιοι, το Σάββατο η ομάδα προετοιμάζεται για να πάρει όχι μόνο νίκη, αλλά και τουλάχιστον 6 πόντους διαφορά. Ναι, πρέπει. Ναι, και να εξηγήσουμε το λόγο. Οι πόντοι διαφοράς έχουν να κάνουν με την τελική κατάταξη στο irregular season, στην κανονική περίοδο, Φυστά. Γιατί ανάλογα με την κατάταξη θα κάνεις και το ζευγάρωμα, θα έχεις και το πλεονέκτημα έδρας, ενώ οι νίκες, πέρα από το σαφές για την κατάταξη στην κανονική περίοδο, έχουν να κάνουν και με το γεγονός ότι μεταφέρονται στα play-offs. Εννοείται. Δεν θες να πας με την Πάτρα, με την πλάτη στο τοίχο με 2-0 εις βάρος σου. Ούτε με τη Λευκάδα, λέμε τώρα. Ούτε με τη Λευκάδα, με την οποία θα πρέπει να πάρεις όχι μόνο νίκη, αλλά και με συν 3. Ευτυχώς που μέσα στην κακία ήταν του... Ήταν μικρό, ναι, ήταν μικρό. Ευτυχώς, Γιώργο, που μέσα στην κακία του ο Ηρακλής, στην κακότητά του μάλλον, για να μιλάω καλύτερα ελληνικά, μέσα στην κακότητά του, τόσο με την Πάτρα, πολύ νωρίς δηλαδή στις πρώτες αγωνιστικές, όσο και με τη Λευκάδα εδώ μέσα, όταν πλέον είχε πέλθει πλήρης κατάρρευση, αυτό που λέει ο κόσμος, δεν έχασε πολύ. Δεν έχασε πολύ. Σκέψου τώρα να έχεις να ανατρέψεις μια διαφορά 10-11-12 πόντων, Γιώργο. Έτσι όπως κέρδισες εσύ το χολαργό, ας πούμε, εδώ μέσα. Σκέψου, συνεχίζω εγώ το καλλιτεχνικό μου πρόγραμμα, είμαστε σε δύσκολη στιγμή. Σκέψου, ναι, κατάλαβα. Σκέψου. Σταμάτα, σ' ακούω.
Τι ωραίος που είσαι. Πράγμα είσαι. Λοιπόν, σκέψου να η Λευκάδα εδώ να χαλάρωνε το πράγμα, να μην ήταν στο buzzer beater ας πούμε του Γκαγκαλούδη που δεν μέτρησε η υπόθεση, αλλά να είχαν πάρει μια διαφορά 10, 11, 12 πόντων εδώ οι Λευκαδίτες και να είχαμε να τρέχαμε τώρα. Πάλι καλά, πάλι καλά. Λοιπόν, first thing first, yes. Πάμε πρώτα απ' όλα το Σάββατο για μια νίκη τουλάχιστον 6 πόντων της Πάτρας. Πρώτα νίκη και μετά τουλάχιστον 6 πόντων. Να συμπληρώσω ότι ήρθε δελτίο τύπου πριν από λίγο. Κατάλαβα ότι με κάτι ασχολούσουν, έχεις δίκιο. Τι είναι αυτό? Όχι, δεν ασχολούσε. Προσέχω μια χαρά. Τι ήταν αυτό? Με τη συμμετοχή του Δημήτρη Χαριτόπουλου συνεχίστηκε η προετοιμασία σήμερα του... Πάρα πολύ ωραία. Πολύ σημαντικό. Αυτό. Α, αυτό ήθελες να πεις, ναι. Πάρα πολύ σημαντικό, διότι πέρα από οι άλλοι προπονούνται κανονικά, οπότε αυτό ήθελα να πω. Ναι. Πέρα από το γεγονότος ότι είναι υπερπολίτιμος παίκτης, επιθετικά και αμυντικά, πώς λέγαμε πριν για τον Παντελή Αθανασίου, παίζει σε μια θέση που δεν έχουμε πάρα πολλούς παίκτες, έτσι. Δηλαδή μετά την αποχώρηση του Μπούμπαλου, που πολύ σωστά το κάνανε, γιατί εκεί δεν πονούσαμε, εκεί που ήρθε ο Ουάσιγκτον πονούσαμε, το ξαναλέμε. Υπάρχει ο Γεωργάκης, ο οποίος αποδεικνύει ότι είναι εξαιρετικός. Και μετά η λύση με τα δύο τεσσάρια. Δηλαδή υπάρχει η λύση του Αγγελακόπουλου στο 5 που ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά. Γιατί είναι ένα τρίκ το οποίο, όπως έλεγε και ο Βαγγέλης Αλεξανδρής, το κάνουν όλοι στην Α2 κατηγορία. Μόνο εμείς παίζουμε με τόσο ψηλό πεντάριο όπως ο Μπούμπαλο. Ναι. Έχουμε ένσταση από τον Βαγγέλη. Ναι, λέει ναι. Το εξής. Ότι αν ο Ηρακλής κερδίσει τον Απόλλωνα, πόσο είπες ότι πρέπει, θύμισέ μου? 6 πόντους θα έχουν από μία νίκη. Ναι. Εάν ο Ηρακλής είναι δεύτερος και ο Απόλλων πέμπτος, το πλεονέκτημα το έχει ο Ηρακλής γιατί είναι από πάνω. Δεν χρειάζεται διαφορά των παιχνιδιών. Αχ, Βαγγέλη μου, δεν το περίμενα από σένα αυτό λέει ο Βαγγέλης, το μεταφέρω. Εννοώ μία στο εκατομμύριο αυτό. Στη regular season να ισοβαθμίσουν. Το ξέρω ότι δεν εννοείς αυτό. Απλά θεωρεί ότι δεν θα ισοβαθμίσουν αυτό προφανώς. Ναι, και να σου πω και κάτι άλλο, να το προχωρήσω ακόμη πιο πέρα εγώ, να βγω offside. Ότι δεν θα είναι στα play-offs ο Απόλλων Πατρών και η Δόξα Λευκάδας. Εκεί συμφώνησα απόλυτα μαζί σου. Ναι, γιατί θα είναι η Καστοριά και ο Αμίτας. Όλα τα στέκια να έχουμε πιάσει. Προφανώς το λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Έχει δίκιο, ο Βαγγέλης το είδε παραγωγικά. Εγώ το βλέπω φοβικά. Εγώ θέλω από παντού να είμαι καλυμμένος. Ναι. Από παντού να είμαι καλυμμένος. Μην έρθω να ισοβαθμίσω στη δεύτερη τρίτη θέση με τον Απόλλωνα Πατρών. Γιατί να μην έχω και τη διαφορούλα? Σωστά. Έτσι δεν είναι? Σαφέστατα, όχι μόνο δεν θα συμπέσουν στην βαθμολογική θέση, αλλά ενδεχομένως ο Απόλλων Πατρών να μην είναι και στα play-offs. Και πολύ δε περισσότερο η Δόξα Λευκάδας μπορεί να μην είναι στα play-offs. Έχει δίκιο προς αυτό, Βαγγέλη. Αυτός η δική μου οπτική πολύ... είναι οπτική πολύ φοβική να εξασφαλιστώ, να καλύψω τα νότα μου. Ναι, απαντήθηκε και αυτό. Δεν αφήνουμε τίποτα κάτω. Δεν αφήνουμε όχι. Τίποτα. Όχι, μακριά από μας το να φύγουμε. Θυμίζουμε ότι το παιχνίδι, βέβαια, καλό είναι να γεμίσει το γήπεδο την Πέμπτη. Την Πέμπτη λέω, το Σάββατο ωραία, στις 5. Αυτό το σχολιάζαμε προχθές. Αλλά το δείχνει και το Earth Play. Το Earth Play 1. Earth Play 1. Yes. Μην πάτε και βάλετε Earth 1, Earth 2, Earth 3, δεν θα το βρείτε στην τηλεόραση. Όχι. Δηλαδή πρόσεξε ρε Γιώργο, τι πράγμα είναι. Φοβερή είναι η Earth. Γι' αυτό φοβερή που λένε αυτή η έκφραση που... δεν προλαβαίνουν κάτι... χαρίλα, λέει ο Βαγγέλης, να μας φτάσουνε. Ναι, εντάξει, ναι. Α, αν θέλει να πει, αν βάλουμε, αν χάνουμε συνέχεια εμείς και κερδίζουν αυτοί, δεν προλαβαίνουν. Καλά, εν πάση περιπτώσει. Βρε, πάρε την νίκη με διαφορά. Δεν πειράζει, βρε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε παρακάτω. Ναι. Earth Play. Earth Play 1. Δηλαδή, πράγματι αυτοί που λένε μνημόνια μέχρι να σβήσει ο ήλιος, πράγματι, πρόσεξε να δεις. Ναι. Θα πας εσύ, σου είπα, παράδειγμα τώρα θα χρησιμοποιήσω, ναι, στον αντένα του Κυριακού και θα τον πεις τον Κυριακού... Του Ιού. Ναι, του Ιού, γιατί ο άλλος απεβίωσε ο έτερος, καλή του ώρα και πολύ καιρό είναι ο ιός τώρα που διοικεί και πριν και όσο ήταν εν ζωή ο προηγούμενος ο τετελευτικός. Λοιπόν,
Και τι θα γίνει. Θα το πεις ότι θέλω να πάρω την Α2 τα δικαιώματα. Θα βγάλω διαφημίσεις από αυτή. Με συμφέρει. Θα σου πει εντάξει. Πάρτινα. Πόσο πρέπει να δώσουμε τόσα. Συμφώνησες με την Κορέα. Και θα είναι Χριστούγεννα όταν γίνεται η συμφωνία. Και θα έρθουν τέλη Φεβρουαρίου μετά από 2 μήνες και δεν θα έχεις προβάλει ούτε ένα παιχνίδι, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχω ανταποδοτικότητα στα λεφτά που έδωσα για τη συμφωνία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά από ανάγκη θα το στριμώξεις σε ένα από τα κανάλια της Web TV που έχεις. Είναι τραγική, τραγική. Θα σε κυνηγάει με βρεγμένη σανίδα ο καναλάρχης αν το κάνεις αυτό. Αλλά οι συγκεκριμένοι άνθρωποι το κάνουν with other people's money. Με τα λεφτά των άλλων. Έχεις επηρεαστεί από τον χορηγό που είχαμε και να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ, τα κέντρα ξένων γλωσσών Γκίζη Ανδριέλου, γιατί τώρα τελευταία τα μισά είναι αγγλικά. Όχι, είναι μισά αγγλικά, αλλά είναι γνωστή ταινία με τον Ντάνι Ντεβίτο. Με τα λεφτά των άλλων. Ναι. Ναι, δηλαδή με τα λεφτά των άλλων, εγώ δώσε και μία Α2. Δώσε και μία Α2. Πότε θα τη δείξει την Α2? Και εσύ τα site, εσείς που δείχνετε διάφορες ιντερνετικές μεταδόσεις σε Αθήνα, πάρτε και Θεσσαλονίκη, τα φρύδια. Κομμένα, γιατί έχω πάρει τα δικαιώματα. Ναι. Ποια δικαιώματα, ρε φίλε? Έκοψες τις μεταδόσεις 8 εβδομάδες τώρα. Έκοψες και δεν έχεις δείξει τίποτα. Και τώρα, επειδή βλέπεις ότι πάει να τελειώσει το πρωτάθλημα, το στριμώχνεις στη Web TV, γιατί δεν έχεις χρόνο στο πρόγραμμά σου το κανονικό. Ποιος καναλάρχης θα έλεγε ότι αυτή είναι μια καλή συμφωνία? Απαράδεκτη είναι, απαράδεκτη. Είναι ένα καλό deal. Εν πάση περιπτώσει, σας κάνουν ό,τι θέλουν, έτσι κι αλλιώς μας θέλουν τα χρήματα από όλες τις μπάντες οι άνθρωποι. Είναι απαράδεκτη. Όταν το όνειρο του κάθε νεοέλληνα και της κάθε νεοελληνικής οικογένειας ήταν να βολέψει τους δικούς της ανθρώπους στο ελληνικό δημόσιο, εκεί έχουμε φτάσει. Και τώρα... γι' αυτό θέλουν να είναι στο ελληνικό δημόσιο. Τώρα που είπαμε για ΕΡΤ, μου έδωσες μια πολύ ωραία πάσα για να στη δώσω πίσω. Γιατί με την ΕΡΤ που είπες, εγώ θυμήθηκα τον Φρέντερικ, τον φίλο μας. Α, τον Φρέντερικ, ναι. Και ναι. Επειδή θυμήθηκα τον Φρέντερικ, θέλω να μου πεις για την χθεσινή πρόκριση. Να... Τον Φρέντερικ, ναι, και μάλιστα την τελευταία φορά, στην τελευταία έκδοση του Φρέντερικ, ναι, ο φίλος μας ο Γιώργος ο Μαυρόπουλος, ο οποίος κατέχει από Ηρακλή φυσικά, προσπαθούσε με κομψό τρόπο να αναφέρει στα time out το όνομα, ποιο είναι το σωστό όνομα. Αλλά η πλευρά του σχολείου είχε άποψη. Τελείωσε. Φρέντερικ είναι. Δεν το άλλαζε. Αυτό δεν το ξέρω, γιατί ήμουν στο γήπεδο. Ναι, ο Γιώργος τον ανέφερε Μπάιρον Φέργκιουσον. Ναι. Α, ξανά. Ναι. Oh. Ναι, ναι, και ο σχολιασμός ήταν Μπάιρον. Ο σχολιασμός ήταν Μπάιρον. Τελείωσε. Έχουμε άποψη. Τι να κάνουμε. Και να πάρει ευχή να ήταν Βραζιλιάνος που ένα όνομα επικρατεί, όπως λέμε Έντερσον. Μπορεί το παιδί ως επίθετο να έχει το Φονφόκα, αλλά ποδοσφαιρικά και κοινωνικά είναι γνωστός ως Έντερσον. Ναι, αλλά αυτός δεν είναι Βραζιλιάνος ο άνθρωπος, Μπαχαμέζος είναι. Κοίταξε, τη νίκη και την στην ΑΕΚ στο ΜΕΤ το θεωρώ οδηγό για τη συνέχεια. Δηλαδή, τη θεωρώ οδηγό για τη συνέχεια. Από ποια άποψη? Ναι. Ότι μπορεί να πρόκειται για ομάδα της Α2, αλλά όπως πολύ σωστά έλεγες εσύ και στη χθεσινή σου εκπομπή που σε άκουσα, όχι μόνο δεν είναι ομάδα επίπεδου Α2, μπορούσε αυτή τη στιγμή άνετα να διεκδικεί την παραμονή της στην Volley League, δηλαδή να αποφύγει τα play-outs, δεν συμφωνείς? Ναι, βεβαίως. Ναι, αλλά είναι και εκτός έδρας και μάλιστα σε μία έδρα από αυτές που δεν έχει να διαχειριστεί ο Ηρακλής στη Volley League. Δηλαδή η ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι αεξίδες χθες του ΜΕΤΣ δεν υπάρχει στη Χαλκίδα κόντρα στον Ηρακλή Χαλκίδας. Δεν υπάρχει στο Αιγίνιο κόντρα στην Νίκη Αιγινίου. Δεν υπάρχει, μην με βάζεις τώρα να πω όλες τις ομάδες, ούτε κάνεις τον Παναθηναϊκό τώρα που δεν ασχολούνται οι Παναθηναϊκοί. Δεν υπάρχουν αυτές οι έδρες. Οπότε ο Ηρακλής θα πρέπει να καταλάβει ότι μπορεί να ξεπεράσει το θέμα του που λέμε εκτός έδρας και να βρει αντίδραση, όπως βρήκε χθες αντίδραση απέναντι στην ΑΕΚ, που πλησίαζε, περνούσε μπροστά σε όλα τα σετ σχεδόν. Να κάνω πρόβληψη. Και την άλλη στιγμή ο Ηρακλής έπαιρνε το σετ και πήρε μια πολύ άνετη πρόκριση για μια διοργάνωση η οποία είναι στον αέρα βέβαια. Κανείς δεν ξέρει πότε θα γίνει και πώς. Έχει αναβληθεί προς το παρόν και βλέπουμε. Ναι, και αν θέλεις και το εντός εισαγωγικών ρεπορτάζ μου, το οποίο το αναφέρω που το έχω περάσει από πολύ νωρίς το πρωί στην Blue Arena,
σκέφτονται τα πάντα μέχρι και να αλλάξουν έδρα και πόλη, μέχρι και το να δώσουν αυτό το γελίο που κάνουν στο μπάσκετ και κάποιες φορές και στο βόλι σε διοργανώσεις. Τα προσκλήσεις, παιδάκια. Να απαγορέψουν την ελεύθερη θέαση του αγώνα. Θυμάσαι. Την ελεύθερη θέατων, να δώσουν σε μαθητές, σε πιτσιρικάδες και σε ακαδημίες. Φοβερά πράγματα. Θυμάσαι πάλι, ναι, που σου έλεγα ότι θα γελάσουμε γιατί εκτός απρόπτου οι τέσσερις ομάδες θα είναι Ηρακλής, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Επέμενες πολύ σε αυτό εδώ και 20-25 μέρες. Και ποια γλυφάδα με αυτές τις τέσσερις ομάδες. Δεν μ' ακούγανε, ναι, ναι, ακούγανε στην ΕΟΠΕ. Ναι. Θα μου πεις και να μ' ακούγανε τι θα γινόταν. Απλά έτσι όπως ήταν τα ζευγάρια, εγώ ήμουν σχεδόν σίγουρος και για τη νίκη του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω γιατί, ίσως ο Παναθηναϊκός το κύπελο την έχει δει αλλιώς, παίζει χωρίς άγχος ή οτιδήποτε άλλο, γιατί ναι, στο πρωτάθλημα χάνει. Προχθές έχασε εντός έδρας από τον Παβοχαϊκό που ήταν πολύ κρίσιμο για την ιστορία παραμονή. Και συγγνώμη, αλλά ήταν αυτό λένε όλοι τώρα κάτω στην Αθήνα που διαβάζω κάποια ρεπορτάζ. Δεν μπορούσαν να προβλέψουν, άσε τον ΠΑΟΚ, ότι ο Ολυμπιακός με την ομάδα που έχει θα φτάσει τουλάχιστον στην τελική φάση του Challenge Cup. Δεν μπορούσαν να το προβλέψουν και βάλανε το Final Four στο 17-18 Μαρτίου. Ούτε αυτό μπορούσαν, όχι. Και τώρα επειδή είναι πιθανή λέει η πρόκριση του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, άσε του ΠΑΟΚ για τον Ολυμπιακό εννοούν, θα σε άλλη ημερομηνία, όχι 17-18. Εχθές, στο διάλειμμα μας το διαφημιστικό, μεταξύ δηλαδή του να μιλήσουμε με τον Γιάννη Ορφανό και τον Απόστολο Αρμενάκη όταν βάλαμε διαφημίσεις, είχαμε μία πληροφορία από την Αθήνα που έλεγε ότι εξετάζουν το μέσα Απριλίου. Για ημερομηνία, όχι για γήπεδο. Ναι, 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 για ημερομηνία. Για ημερομηνία, ναι, το μέσα Απριλίου. Γιατί, ως γνωστόν, 8 Απριλίου είναι το Πάσχα, έτσι δεν μπορούν να, ναι, 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 να κάνουν, ναι, κάτι επ' αυτού. Την Κηφισιά ο Ηρακλής θα την κερδίσει. Α, έχεις αυτή την αίσθηση. Μπράβο. Την έχω τη φωνή, ναι. Θεωρώ ότι θα... Μακάρι. Το θεωρώ δύσκολο παιχνίδι. Από αυτά τα παιχνίδια που ο Ηρακλής πρέπει να δείξει χαρακτήρα και από αυτά τα παιχνίδια που μας έχει δείξει μέχρι τώρα ότι δύσκολα τα έχει. Κρατάω μία λεπτομέρεια που είπε χθες εδώ στην εκπομπή ο Απόστολος Αρμενάκης. Μάλιστα. Είπε το εξής. Θεωρώ ότι είναι καλύτερα που μένουμε τέσσερις μέρες στην Αθήνα. Γιατί, γιατί θα γλιτώσουμε το δικός μια μέρα πριν το μάτς. Βέβαια, σοβαρολογείς. Ναι, μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι... Σε ίδια φυσική κατάσταση, βιολογική κατάσταση, ανθρωπίνη κατάσταση, ναι, θα είναι η ομάδα χωρίς να έχει κάνει το ταξίδι από τη Θεσσαλονίκη, το δικό ταξίδι, από ό,τι είναι τώρα που θα πάει από το ξενοδοχείο στο γήπεδο. Εντάξει, όπως το βλέπει ο καθένας. Μπορεί άλλος να πει ότι δεν προπονούνται στη Μίκρα που έχουν μάθει ή οτιδήποτε άλλο. Ή θα μα είναι... δεν χρειάζεται να προπονηθούν στη Μίκρα που έχουν μάθει, δεν παίζουν στη Μίκρα. Σωστά. Ή από σε παρακαλώ, την άλλη... όλα υπέρ είναι τώρα. Η εξέλιξη αυτή εκτός από. Το οικονομικό τσέπη, δεν είναι υπέρ. Εκτός από τη τσέπη της διοίκησης, από το ταμείο της διοίκησης, όλα τα άλλα είναι υπέρ του γεγονότος. Είναι υπέρ το γεγονός ότι μείναν στην Αθήνα, παρέμειναν στην Αθήνα. Σωστά. Αλλά όσο για το παιχνίδι, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Να ευχηθούμε στις ομάδες όλες νίκη, ο Ηρακλής με καλή άβρα στο ποδόσφαιρο να επανέλθει στις νίκες με την Άουσα, να κερδίσει την Πάτρα ο Ηρακλής και να πάρει και τη διαφορά, άστους να λένε. Άσε και το δεν βαγγελίδι. Προλαβαίνει, λέμε ο Απόλλων. Πολύ παραγωγικά σκέφτεται να δεν κερδίσει ο Ηρακλής. Δεν προλαβαίνει ο Απόλλων, τελειώσαμε. Εντάξει, δεν προλαβαίνει. Βάλτε κάτω, τι διαφορά πόντων έχουμε για δες. Κοίτα, θα με κάνει να ανοίξω τώρα. Ναι, τι διαφορά από τον έχουμε. Να με κάνει να ανοίξω τώρα. Αν και πρέπει να κλείσουμε, αλλά κάτσε, θα στο πω. Θα στο πω. Μίλα εσύ, μίλα. Ναι, η ομάδα Βόλια να κάνει αυτό που είπες, ναι, να μπορέσει να νικήσει και αν μπορέσει και με καθαρή νίκη στην Κηφισιά, αν και είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η Νατάσα πρέπει... γράφει ότι με νίκη πάμε για τριάδα. Να για αποδείξει, θέση, ναι, ότι το έχει και η ομάδα μπάσκετ αυτό που είπαμε, να κερδίσει. Και αν δεν θέλει τη διαφορά, εντάξει, να τους τη χαρίσουμε και τη διαφορά. Και με τη διαφορά τι έχω πάθει. Κάτσε να στο πω για ναι, να κλείσουμε. Το πρωτάθλημα θέλει 20 αγωνιστικές. Ηρακλής 33, Απόλλων Πάτρας 29. Ναι. Και με 40 αγωνιστικές που απομένουν δεν προλαβαίνει. Όχι μωρέ 40, περίμενε. Να σου πω εγώ αγόρι μου. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Καλησπέρα Γιώργο. Μου θυμίζει τη διαφήμιση εκείνη με τα κρακεράκια που δεν προλαβαίνει. Φωνάζει ο προπονητής των άλλων. Καλημέρα, Γιάννη! Που το λέει, ναι. Λοιπόν, και τώρα να κλείσουμε με αυτό που με έκανες χθες και ναι, σε σκεφτόμουν. Ναι.
Το, το ότι βγήκε το θέμα στη τηλεοπτική δίκη του Sky, ότι 8 ομάδες πήρανε παράνομα αδειοδότηση. Μπορούμε να τις θυμηθούμε αν με βοηθήσεις. Τις λέγαμε και το καλοκαίρι. Τις λέγαμε. Αλλά τι ήτανε, ήταν 8 ομάδες. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, Παναθηναϊκός, Πλατανιάς, Κέρκυρα, ΠΑΣ, Πανιόνιος. Πανιόνιος 5, βοήθησε με λίγο. Λιβαδιά. Λιβαδιά. Λιβαδιά, δεν το θυμόμουν. Εγώ νόμιζα ότι Πεντακαθαρίδης ήταν ο κύριος Κομπότης. Ναι, δεν το ήξερα. Γιατί λέγαμε, ποιους άλλους λέγαμε, θύμισε μου λίγο τους άλλους. Τη Λαμία δεν ξέρω. Όχι, δεν λέγαμε. Πλατανιά για βάλαμε. Πλατανιά τον είπα. Δεν πειράζει. Άρα αποκαλύπτονται και άλλα χαμπέρια. Άρα αποκαλύπτεται ποιο. Ναι, α, δεν λένε. Άλλους τρεις που δεν ξέραμε δηλαδή. Γιατί εμείς θυμάμαι ότι λέγαμε Παναθηναϊκό, Πλατανιά, Πας Γιάννενα, Κέρκυρα και Πανιόνιο. Για αυτούς τους πέντε μιλούσαμε. Για αυτούς τους πέντε. Φύγε να φύγω κι εγώ, γιατί θα μας δίνουνε. Βέβαια ρε φίλε, δεν καθίσαμε πολύ και δύο είναι. Πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να για τα κυβικά μας και για την ΕΣΟ μας προβλέπετε που λέγαμε και στο στρατό. Πρέπει να κλείσουμε. Να κλείσουμε, γιατί να μην κλείσουμε. Καλό βράδυ, χαρίλα μου. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλές επιτυχίες στις ομάδες και θετική αύρα. Οι πρώτοι που είμαστε γκρινιάριδες είμαστε εμείς. Το εμείς είναι έτσι πληθυντικός πολυτελείας. Εγώ δηλαδή. Πολυτελείας. Οπότε θετική ενέργεια από εδώ και να πέρα. Καλά. Καλό βράδυ, να με παίρνει όποτε θέλει και να μου μιλά στον ελληνικό. Πάντα με δέλτα, ναι, με ναι, δέλτα. Ναι. Λοιπόν, 24 με 26 Φεβρουαρίου στην Τέτρο, περίπτερο 10, σταν 4, θα βρείτε την εταιρεία Καφέ Μάγαζο. Για καφέ βέντο και όχι μόνο. Εγώ θα τα λέω κάθε μέρα. Καλό βράδυ σε όλους. Μπάσκετ City, Νίκος Μοσχοβίτης, στα μάτια μου ρελίσα ακολουθούν.